Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι μερικά πράγματα που πρέπει να εξηγηθούν και θα έπρεπε συνάδελφοι οι οποίοι έχουν μια εμπειρία μέσα στην αίθουσα και που θεωρούν ότι είναι ιστορικές στιγμές και καθένας κρίνεται κτλ. Όπως προηγούμενο ο κύριος Μητσοτάκης, να αυτοσυγκρατώνται και να αυτοδεσμεύονται σε αυτά που λένε, διότι αλλιώς προκαλούν αλγινή εντύπωση, διότι αυτά τα μπλουζάκια με ανθρώπους και αγωνιστές οι οποίοι έχουν γράψει ιστορία σε όλο τον κόσμο και για τα οποία τα παιδιά, τα εγγόνια μας, εμείς προηγούμενα τα φορέσαμε, δεν είναι ανάγκη να γίνονται αντικείμενο χλέβης επί της ουσίας και προβληματικής εντελώς συνέστησης, όχι για χιούμορ, αλλά για μία αντιπαράθεση, συμπληρώθηκε προηγούμενα και από τη Βόρεια Κορέα, που μας πηγαίνει πολύ μακριά. Διότι ύστερα μη φωνάζετε περί διχασμού, ή θα κρατηθείτε ή μη φωνάζετε περί διχασμού. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Εμείς προσέχουμε πάρα πολύ, κύριε Βορύδη, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Μας γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Την κυρία Βούλτεψη και τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Μέσα σε αυτή την αίθουσα, κύριε Βορύδη, γιατί είστε τόσο νευρικό σήμερα. Έλα. Λοιπόν, ποτέ μέσα σε αυτή την αίθουσα δεν έχουμε παραφερθεί και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Μπορείτε να αντέχετε τις ιδεολογικές και πολιτικές συγκρούσεις. Α, δεν γίνεται έτσι ρε παιδιά. Τώρα ξανά ρε παιδιά. Λείπει. Και για την παρομοίωση, έχετε δίκιο. Όχι, με αυτό ακριβώς σας λέω. Πρόκειται για μία... Κύριε Βαρβιτσιώτη, λοιπόν, είστε από τους πλέον απόντες βουλευτές στην Ολομέλεια. Ήρθατε σήμερα και θα διαταράξετε όλη τη συνεδρίαση. Σταματήστε. Ελάτε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Τα κείμενα τα οποία έχουν κατατεθεί, τώρα μπορείτε να ηρεμήσετε και να ακούσετε μερικά πράγματα. Ωραία. Τα κείμενα τα οποία έχουν κατατεθεί, και αυτό είναι το τελευταίο το οποίο κατατίθεται, παρακαλώ, που είναι η μετάφραση, το μεταρρυθμίσεις αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ακριβώς τα κείμενα τα οποία με αυτή τη μορφή, εκ μέρους και των τριών θεσμών, κατετέθησαν προς την ελληνική αντιπροσωπεία ως μόνα κείμενα πάνω στα οποία ζητήθηκε να υπάρξει μία προσχώρηση, πείτε το, συνυπογραφή, συνομολόγηση από μέρους της ελληνικής πλευράς, αφού αφαιρέθηκε από τη μέση το ελληνικό κείμενο. Επειδή όμως έχετε απορίες για την ουσία, ενώ δεν θα έπρεπε εσείς να έχετε, γιατί έχετε επιλογές, έχετε ταυτιστεί με αυτά τα κείμενα στην ιδεολογική τους εννοώ συγκρότηση, θα σας πω ότι οι διαφορές των κειμένων δεν είναι ούτε κυρίως ούτε μόνο στα ποσά και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μία αντίρρηση από πλευράς των εταίρων δανειστών στην συμφωνία να υπάρχει φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, υπάρχει αντίρρηση στο να υπάρχει ιδιαίτερη φορολόγηση σε μεγαλύτερα εισοδήματα και αντίθετα εισηγούνται για μια ακόμα φορά το δικό σας Ευαγγέλιο, το οποίο από κοινού το είχατε συγγράψει την προηγούμενη πενταετία. Ποιο ήταν αυτό το Ευαγγέλιο, θυμηθείτε τα, ήσασταν εδώ. Οριζόντιες περικοπές, μισθοί, συντάξεις. Μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Δημοσιονομικό δηλαδή μείωση των δημοσίων δαπανών. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο.
από τη δικιά μας πλευρά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πως δεν υπάρχει καμία μείωση σε μισθούς και συντάξεις. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, διότι αφαιρέθηκαν και τα σημεία. Ακούστε λιγάκι. Αφαιρέθηκαν και τα σημεία που αφορούσαν σε επιπλέον εισφορές για τους κλάδους υγείας, όπως επίσης και το ΦΠΑ για τα νησιά, και να τα ακούσει αυτά ο κόσμος, και η εργαλειοθήκη στην οποία αναφέρεστε, του ΩΣΑ, η δεύτερη εργαλειοθήκη, δηλαδή με τα επαγγέλματα. Δεν τα έχετε μελετήσει δικαίωμά σας, παρότι ο ελληνικός τύπος, προσέξτε, μη φωνάζετε, θα μου ξεφύγει πάλι το ρε παιδιά και θα έχουμε... Μία εβδομάδα ο κάθε Έλληνας που έχει αυτή την αγωνία για το τι συμβαίνει, τα έχει δει όλα αυτά δημοσιευμένα στον έγκυρο ελληνικό τύπο και σε site και αλλού, αναλυτικά και βήμα προς βήμα. Και της κυρία Βούλτεψη είναι αδύνατον. Μα είναι αδύνατον. Κυρία Βούλτεψη, δεν έχετε καν την ιδιότητα της κοινοβουλευτικής εκπροσώπου. Σταματήστε να διακόπτετε τον Υπουργό. Σταματήστε να διακόπτετε τον Υπουργό. Σταματήστε να κραδένετε το κείμενο που σας διανεμήθηκε. Προσπαθήστε θα μπορούσα, να ακούσετε λοιπόν, για να ακούσουμε και οι υπόλοιποι, και όταν έρθει η σειρά σας θα μιλήσετε. Θα είστε μπορούσα, στο κατάλογο λοιπόν, που έδωσε το κόμμα σας εξάλλου. Μην αγωνιάτε. Να σας πω σημείο προς σημείο τις ουσιαστικές διαφορές που αναφέραμε πως έχουν ισχυρό κοινωνικό ταξικό πρόσημο ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις. Αυτό είναι σαφέστατο. Και είναι και η βάση, συνάδελφε Ψαριανέ. Είστε τι μου κύριε. Λοιπόν, και... Να είναι σαφές. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε μισό λεπτό. Παρακαλείστε όλοι και όλες να ησυχάσετε. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποκρισία. Δηλαδή, να είστε προσεκτικός. Δεν αναφέρθηκα σε εσάς, σε λίγο όμως μπορώ να αναφερθώ αν συνεχίσετε. Σε λίγο θα πω ναι. Ότι βγάζει μάτι. Κύριε Ψαριανέ, ακούστε λοιπόν. Ναι, ναι. Έχετε κάνει μία σειρά ομιλίες, στις οποίες ενώ κανείς σας, άντρας ή γυναίκα, δεν μιλάει για το τι έφεραν οι εταίροι δανειστές μέσα σε όλη τη βδομάδα. Και ενώ γνωρίζετε πως τη Δευτέρα ήτανε ως βάση, ως κείμενο βάσης, αυτό που επαναλαμβάνω δεν είναι η πρότασή μας, δεν είναι το πρόγραμμά μας, αλλά είναι η προσπάθεια συγκερασμού, εντάξει. Ενώ έγινε λοιπόν αυτή η προσπάθεια, την οποία γνωρίζετε, την οποία αναγνωρίσανε, γνωρίζετε απολύτως πως ύστερα γίνανε τουλάχιστον δύο τούμπες. Και ήρθαν διαφορετικά κείμενα και υπαναχωρήσεις εκ μέρους των δανειστών, και όπως επίσης μείνανε με ένα κείμενο όταν φτάσανε τελικά στο Eurogroup, δηλαδή το δικό τους, και ζητήσανε προσχώρηση. Αυτό όλο το ξέρετε. Το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός. Μόνο εσείς εδώ πέρα μέσα δεν σας απασχολεί. Δεν το ξέρετε, δεν το ερμηνεύετε, δεν το αναγιγνώσκεστε. Γιατί? Διότι στηρίζεται απολύτως, και φάνηκε αυτό σήμερα, αυτή τη στάση εκ μέρους των εταίρων δανειστών. Και στηρίζεται και το εξής. Μόλις χθες το βράδυ εμείς τις πρώτες ανταποκρίσεις που είχαμε απ' έξω, που έκανε συζητήσεις ο Πρωθυπουργός, του λέγανε
κορυφαία ηγετικά στελέχη, δεν θέλω να φέρω, αντιλαμβάνεστε σε ποιους αναφέρομαι. Του λέγανε, μα αυτό το δημοψήφισμα τελικά μήπως είναι ευρώ ή δραχμή, μήπως παρασυρθείτε σε αυτό, μήπως πάτε προς τα εκεί. Εμείς έτσι θα το επιχειρηματολογήσουμε, να το ξέρω. Και κάνανε μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Εσείς έρχεστε σήμερα και όχι απλώς λέτε το ίδιο πράγμα, όχι απλώς το επιβεβαιώνετε, όχι απλώς το σφραγίζετε, όχι απλώς σπρώχνετε έναν ολόκληρο κόσμο και την κυβέρνηση, πως τα χατές μου υπάρχει, λέει, κρυφή ατζέντα, κρυφή σκέψη για να πάμε σε άλλο νόμισμα, υπάρχει μεθόδευση, υπερασπίστε τη σημαία, κραυγές. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά, είναι λάθος, το αντιλαμβάνεστε, είναι ερμηνείες προθέσεων και κυρίως είναι αμέριστη στήριξη την πιο κρίσιμη στιγμή που περνάμε ως χώρα, σε μια αντιπαράθεση που σε κάποιες πλευρές είναι και σύγκρουση με τους εταίρους δανειστές, αμέριστη βοήθεια προς τα κείμενα, προς τις απόψεις και προς τις πρακτικές των εταίρων δανειστών προς τη χώρα και προς την κυβέρνηση. Επειδή εσείς ποτέ δεν είχατε το θάρρος τις οδυνηρές ενδεχομένως στιγμές που θα είχατε περάσει να τις αποκαλύψετε και να τις φέρετε στην επιφάνεια, στα διαδοχικά μνημόνια και τα μεσοπρόθεσμα που ερχότανε, σήμερα έρχεστε για να κάνετε την πλήρη απολογητική αυτών οι οποίοι πιέζουν τη χώρα. Εμείς δεν ήμασταν διατεθειμένοι, το είπαμε, κυρία Βούλτεψη. Αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο Πρωθυπουργός, δεν υπήρχε περίπτωση να υπογράψει το τελικό σύμφωνο, δηλαδή την τελική συμφωνία, την οποία χθες για σήμερα πρότειναν οι εταίροι δανειστές, διότι θα ήταν μια καταστροφή για τον ελληνικό λαό. Δεν είπατε κουβέντα για το θέμα του χρέους, διότι πες ότι για τα άλλα, άκουσα προηγούμενα τον κύριο Μητσοτάκη, ότι για το θέμα παραδείγματος χάρη του δημόσιου τομέα, επανέφερε εδώ την βαρύτατη ενόχλησή του, γιατί δεν πρόλαβε να απολύσει άλλους 5.000 και γιατί πρόλαβε ο κύριος Κατρούγκαλος να επαναπροσλάβει ένα μέρος και όλους ό,τι μπορέσαμε κάναμε από αυτούς των βαρύτατα ευπαθών ομάδων τις οποίες είχατε απολύσει. Ξαναφέρατε αυτή την ενόχλησή σας. Αυτό μπορώ να το καταλάβω. Ότι εσείς λοιπόν θέλατε απολύσεις και αίμα και σάρκα προς τους δανειστές για να παίρνετε τα λεφτά που ύστερα θα τους τα δίνατε στην άλλη τους τσέπη. Δεν θα τα κάνατε παραγωγική ανασυγκρότηση. Ούτε θα τα δίνατε στον ιδιωτικό τομέα. Διότι το 1,5 εκατομμύριο ανέργων στον ιδιωτικό τομέα εσείς το φτιάξατε. Τα λουκέτα εσείς τα φτιάξατε και μας τα παραδώσατε. Επαναλαμβάνω όμως, αυτά όλα θα τα καταλάβαινα, διότι υπάρχει μια ιδεολογική διαφορά και προσέγγιση, δηλαδή πράγματι οι δανειστές, κύριε Βορύδη, πράγματι οι δανειστές έχουν τις ίδιες αντιλήψεις, αρκετοί εξ αυτών, με τις ούλτρα νεοφιλελεύθερες απόψεις των κυρίων οι οποίοι βρισκόταν στα έδρανα της κυβέρνησης το προηγούμενο διάστημα. Επαναλαμβάνω, αυτό θα το καταλάβαινα, μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Αυτό που δεν καταλαβαίνω όμως και πρέπει να το εξηγήσετε κάποτε εδώ πέρα από αυτό το βήμα είναι γιατί για το κρίσιμο ζήτημα του χρέους, το οποίο είναι η θηλιά πάνω στο ελληνικό πρόγραμμα και που δεν θα υπήρχε συμφωνία χωρίς να υπάρχει μια συμφωνία έστω για τα δύο, για τα τρία πρώτα βήματα που θα απελευθέρωναν πόρους και θα απελευθέρωναν και δυσκολίες και δεσμεύσεις της χώρας για το 15 άμεσα και για το 16. Γι' αυτό λοιπόν το κρίσιμο ζήτημα, όχι απλά δεν λέτε τίποτα, συνομολογείτε την παράταση αυτού του αδιεξόδου, συνομολογείται δηλαδή για τις επόμενες δεκαετίες το να υπάρχουν τα παρατεταμένα διαχρονικά μνημόνια στο διηνεκές.
με βάση την μη ελάφρυνση της χώρας στο χρέος, διότι είστε σίγουροι πρώτον ότι είναι βιώσιμο κατά τη δικιά τους αντίληψη, δυστυχώς όμως είστε και σίγουροι πως μόνο αν υπάρχει το χρέος μπορούν να επιβάλλουν λιτότητα και να έρχονται μισθοί των 300 ευρώ στην Ελλάδα. Έχετε δηλαδή και εκπροσώπηση κοινωνικών ταξικών συμφερόντων πάνω σε αυτό το πρόγραμμα που θέλουν να επιβάλλουν οι δανειστές στη χώρα. Σε τελευταία ανάλυση, άκουσα καλά κύριε Μητσοτάκη, ζητάτε εκλογές? Αυτό δεν το... κάπου το σημαντικό, σημαντική εξέλιξη. Και μάλιστα εάν εκπροσωπείτε, που δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω, το κόμμα σας αυτή την απέτηση, θα είχε ενδιαφέρον αργά το βράδυ δια του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας να ετηθείτε άμεσα προσφυγή στις κάλπες, προσφυγή στο λαό. Να είστε σίγουρος ότι θα σκύψουμε πάνω σε αυτή την πρόταση, θα τη σκεφτούμε, θα τη μελετήσουμε. Ανοιχτός είναι ο δρόμος, δεν έχουμε τίποτα άλλο να φοβηθούμε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Αυτό όμως το οποίο να μην ζητάτε είναι να σας εγγυηθούμε, λέει, πως τα πράγματα θα πάνε ομαλά, κανονικά. Δηλαδή τι να εγγυηθούμε? Δεν κατάλαβα. Η ομαλότητα, η ομαλότητα και η κανονικότητα συμπεριλαμβάνουν το μακελιό, τα εκατομμύρια που βρίσκονται κάτω από το όριο της ανθρωπιστικής κρίσης, τους ανθρώπους που αυτοκτονούν ή τους ανθρώπους που μεταναστεύουν έξω, τα χιλιάδες παιδιά μας, αυτά είναι κανονικά και ομαλά? Και όταν κινδυνεύει να επανέλθει στους επιχειρηματίες συγκυριακά ή όπως να επανέλθει το ποσοστό για το οποίο συμμετέχουν, με το οποίο συμμετέχουν στις ασφαλιστικές εισφορές για την ανόρθωση του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο το καταρρεύσατε και αυτό, τότε αρχίζει η μη κανονικότητα, η μη ομαλότητα. Και θα πρέπει να φέρνουμε εμείς τα πιστοποιητικά για να μην αισθάνεστε αμηχανία. Μήπως η ελίτ εδώ πέρα του ελληνικού δημοσίου, μήπως η ελίτ πάθουνε τίποτα? Δεν πάει έτσι. Όταν εγώ το πρωί σας ανάφερα, και τελειώνω με αυτό κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, διότι δεν συνηθίζω ούτε θέλω να εκτραχύνομαι από πλευράς χρόνου. Όταν το πρωί εγώ αναφέρθηκα, φαίνεται ότι δεν το πήρατε, δεν το καταλάβατε καλά το μήνυμα. Στα εκατομμύρια ανθρώπους που δεν έχουν φωνή και που αυτή η κυβέρνηση θα τα εκπροσωπήσει τίμια, ειλικρινά, μέχρι τελευταία δρανίδος άσκησης πολιτικής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ευρώ αλλά χωρίς μνημόνιο, χωρίς λιτότητα, δεν το καταλάβατε. Δεν το καταλάβατε. Ανησυχείτε πάρα πολύ όταν αρχίσουν και έρχονται στην επιφάνεια τα αιτήματα αυτού του κόσμου, ο οποίος έχει παραμεληθεί, έχει περιθωριοποιηθεί. Καταλάβατε? Λοιπόν, θα κάνουμε κύριε Βορύδη μέσα στην τετραετία για την οποία ο λαός μας εξέλεξε τα πάντα. Σας το υπόσχομαι. Θα μπορούσα και δεν θα χάσω το χρόνο μου να σας πω, που δεν τον έχω το χρόνο, γι' αυτό θα το χάσω, κατάλαβες εσύ. Λοιπόν, το τετράμινο αυτό θα μπορούσα να αναφέρομαι στις 10 μεγάλες τομές οικονομίας, δημοκρατίας, μεταρρυθμίσεων που κάναμε. Άσχετο αν δεν σας αρέσουν εσάς. Άρα λοιπόν, όταν η πρώτη φορά αριστερά τους 4,5 μήνες κάνει αυτά με το μαχαίρι εδώ πέρα και χωρίς ένα ευρώ, να είστε σίγουρος πως αυτός ο κόσμος, αλλά και ο άλλος κόσμος, ξέρει πολύ καλά τι θα κάνουμε στα 4 χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον